Θα αλλάξουμε γνωστικό αντικείμενο. Τα επόμενα περιστατικά είναι δύο περιστατικά υπογονιμότητας. Το πρώτο περιστατικό το παρουσιάζει ο κ. Λεβέντης. Λοιπόν, επειδή τα δύο περιστατικά είναι αζωοσπερμία που είναι αμέσως η συζήτηση, η ενεκτάση, έτσι, θα θέλω να τα παρουσιάσετε τα περιστατικά με τους προβληματισμούς σας. Είναι εδώ πέρα και ο κ. Γουλής και ο κ. Δημητριάδης που μετά θα ασχοληθούν. Οπότε μπορεί κάποια από τα ερωτήματα να τα πάρουμε για μετά, έτσι. Οπότε είναι ό,τι καλύτερη προθέρμανση για το επόμενο. Κύριε Γουλή, κύριε Δημητριάδη, προσοχή λοιπόν. Το έχουμε προβλέψει και έχουμε αφήσει ερωτήματα για τους συναδέλφους. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από έναν φίλο συνταξιούχο, ο οποίος είναι φωτογράφος του National Geographic και είναι τραβηγμένη από Ορεστιάδα. Και επειδή έχει το θέμα, είναι σχετικό γι' αυτό και... Το δικό μου περιστατικό είναι ένα περιστατικό αζωοσπερμίας. Είναι ένας ασθενής 40 ετών, ο οποίος έρχεται στο γιατρείο, από ό,τι μου είπε, για μια δεύτερη γνώμη. Μου φέρνει αυτές τις εξετάσεις και έχει προγραμματίσει μια βιοψία όρχεων ανοιχτή, την οποία εγώ δεν την γνωρίζω ακόμα, δεν μου το έχει πει ότι το έχει προγραμματίσει, γι' αυτό την έχω βάλει και με αστεράκι. Θεώρησα... Πέστε λιγάκι οι εξετάσεις, λοιπόν, αν είναι φυσιολογικές. Τι είναι φυσιολογικό, τι παθολογικό. Πέστε τι είναι φυσιολογικό, παθολογικό, για να... Ναι. Από ό,τι βλέπουμε, η τελευταία τεστοστερόνη, αυτό είναι λάθος εκεί, έχει γραφτεί λάθος, η τεστοστερόνη ήταν γύρω στο 7, γύρω στο 6,5 με 7 νανομόλ. Ήταν περίπου. Ναι, είχε φυσιολογική. Προλακτίνη φυσιολογική θεωρείται. Ελέη Ζευγαρίτη ήταν όλα φυσιολογικά. Ορμονικό προφίλ φυσιολογικό. Ναι. Αζωοσπερμία, μάλιστα. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα ίσως να λείπουν από εδώ. Άρα του λέω ότι πρέπει να στείλουμε συμπληρωματικά και κάποιες άλλες εξετάσεις. Όπως είναι παράδειγμα του χάρη έναν υπέρηχο σχέο. Έγινε, η όρεξη ήταν φυσιολογική σε μέγεθος και ηχοδομή. Έγινε πάλι ένα σπερμοδιάγραμμα για να ήθελα να ξεκαθαρίσω κατά πόσο μπορεί να είναι αποφρακτική ή όχι η αζωοσπερμία. Όπως στα λικαρνητίνη, φρουκτόζη, ψευδάγυρος, βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι μέσα στα φυσιολογικά. Στέλνεται και ένας χρωμοσωματικός έλεγχος που βρέθηκε μια περικεντρική αναστροφή στο χρωμόσωμα 1. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την γονιμότητα και την σπερματογέννηση με αυτή την παραλλαγή. Λοιπόν, εφόσον μου έφερε αυτές τις εξετάσεις, μου λέει και ότι γιατρέ, εγώ μεν τις έκανα, αλλά επειδή είχα προγραμματίσει να κάνω την βιοψία, πήγα και την έκανα. Τη βιοψία. Εδώ γράφει προστάτη, συγγνώμη. Τη βιοψία όρχιων, η οποία δεν βρέθηκε κανένα σπερματοζωάριο, έτσι. Και έρχεται πλέον και μου λέει ότι μου ζητήσανε ή δότης σπέρματος. Είναι λάθος το είναι βιοψία όρχιων. Έχει γραφτεί λάθος. Και ναι, μου είπε ο συνάδελφός σου, μου λέει ότι πρέπει να γίνει με δότη σπέρματος ή κάποια, να καταλήξουμε σε υιοθεσία. Τώρα, εδώ έρχεται ο προβληματισμός, αν κάνουμε κάποια νέα προσπάθεια και αν χρειάζεται ένα τέτοιο περιστατικό, να το προσπαθήσουμε για κάτι καινούριο. Ο άνθρωπος είναι απελπισμένος. Εγώ παραδείγματος χάρη, το αποτέλεσμα είναι στην τελευταία διαφάνεια. Εγώ πήρα το θάρρος, εν πάση περιπτώσει, το εξήγησα του ασθενή ότι υπάρχει μία ακόμα βιοψία όρχιων, ξέρω εγώ, η μικροτέζε, και ίσως μία θεραπεία που μπορούμε να προσπαθήσουμε, δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Τελικά ο άνθρωπος συμφώνησε. Απλά θα ήθελα και τη δική σου γνώμη, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο ή ενδεχομένως η μικροτέζε να γίνει από την αρχή. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αν μπορούσε να γίνει από την αρχή και ίσως να είχαν βρεθεί ή να μην... Λοιπόν, να κάνουμε εδώ την ερώτηση δηλαδή στο ακροατήριο. Είναι στην προσπάθεια, αν το προσπαθούμε. Ωραία. Αυτό το τι λάθος έχει γίνει
μέχρι στιγμής. Έχει γίνει ένα λάθος. Σαφέστατα. Ποιο είναι αυτό το λάθος, μπορεί να μας πει κανένας. Μάλλον θα ρωτήσουμε, νομίζω η ερώτηση θα πρέπει να είναι, έχουμε μία αζωοσπερμία που είναι μη αποφρακτική. Θα έδινε κάποιος κάποια φάρμακα με σκοπό το να επάγει τη σπερματογένεση, κάτι τέτοιο. Τι εννοείται αρνητική για... βιοψία όρχιος. Δεν βρέθηκε κανένα σπερματοζωάριο. Ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει κανένα, μηδέν, τίποτα. Έγινε μια βιοψία στον όρχιο που δεν βρέθηκε. Όρχιο, αυτό είναι, συγγνώμη, είναι, με συγχωρείτε. Είναι, εγγράφηκε. Τίποτα, δεν μου φέρε αποτέλεσμα. Μου είπε απλά ότι δεν βρέθηκε κανένα σπερματοζωάριο. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Παιδιά, να σας δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Για να το συγκεντρώσουμε λίγο το περιστατικό. Ναι. Συγγνώμη. Είναι ένας ασθενής με μία αποφρακτική αζωοσπερμία που έχει φυσιολογικό ορμονικό προφίλ και έχει μία ανοιχτή βιοψία σε προσπάθεια εξεύρεσης σπέρματος που δεν έχει βρεθεί κανένα σπερματοζωάριο, χωρίς να ξέρουμε όμως αν είναι σερτόρ, χωρίς να έχουμε καμία άλλη ιστολογική παρατήρηση. Και το ερώτημα που, αν θέλετε, συζητάμε είναι αν έχει νόημα να δώσουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθήσει για να αυξήσει την όποια σπερματογένεσή του, και αν μια δεύτερη βιοψία με καλύτερες συνθήκες, αν θέλετε, μάικρο, με μικροσκόπιο, πιθανώς έχει νόημα να την κάνουμε σε μια προσπάθεια εξεύρεσης σπέρματος. Αυτοί είναι οι δύο προβληματισμοί. Να κάνουμε δύο ψηφοφορίες. Πάνω στα αυτά τα δύο ερωτήματα, πώς θα έκανα τη βιοψία, πώς θα έδινα φάρμακα για πρόκληση. Έτσι, και εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε, γιατί ναι. Από πίσω με χτυπάνε ότι σε δύο ώρες θα τα ξέρουν όλα αυτά. Όχι, δεν θα τα και το άλλο περιστατικό είναι παρόμοιο, οπότε θα τα συγκεντρώσουμε στο τέλος. Με αφορμή την επόμενη ομιλία, γι' αυτό επέλεξα αυτό το περιστατικό. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα πιστεύετε ότι, μάλλον να μην πούμε για τα φάρμακα, θα το συζητήσουμε αρκετά στο τέλος. Με αυτή τη βιοψία που δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, θα προχωρούσαμε σε μια δεύτερη βιοψία, ενδεχομένως με μικροσκόπιο. Ποιοι πιστεύουν ναι. Και ποιοι πιστεύουν ότι δεν έχει νόημα και να πάμε κατευθείαν με δότη. Άρα μάλλον οι περισσότεροι φάρμακα ποιοι θα δίνανε. Οποιοδήποτε, και θα συζητήσουμε τα τι. Με φυσιολογικές γονατοτροπίνες. Θα το πούμε. Έχει. Μάλλον όχι. Είναι φυσιολογικές οι ορμόνες του. Και FSH και LH και η τεστοστερόνη του. Μία εξέταση που μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα είναι μόνο οι μικροελλείψεις ψη. Νομίζω ότι ωραία, θα συζητήσουμε. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό. Είναι το επόμενο περιστατικό. Τι άλλο θα έκαναν όμως σε αυτό το... Μάλιστα, τι άλλο θα έκαναν να μας πούνε. Να τα καταγράψουμε απλώς για την καταγραφή. Τι σας λείπει, κάποια εξέταση που θέλατε να κάνατε. Εργαστηριακή ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το περιστατικό. Όχι. Έχει γίνει καριότυπος. Έχει γίνει. Ξέρω. Άλλοι. Μικροελλείψεις. Τι είπατε. Βιοχημική σπέρματος. Άλλοι. Το AZF πρέπει να δούμε. Το AZF είναι ψήδε. Οι μικροελλείψεις είναι αυτές. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα. Μικροελλείψεις του... Okay. Okay. Τα καταγράφουμε. Okay. Πάμε και στο άλλο περιστατικό, γιατί στο τέλος θα βάλουμε μαζί. Αν δείξτε μας και την εξέλιξη. Ήταν καλή. Είχε δίδυμα. Βρέθηκα σπερματοζωάρια, έκανε εξωσωματική. Έχει δίδυμα αυτή τη στιγμή, είναι 3 χρονών τα παιδάκια. Στη δεύτερη. Βρεθήκανε σπερματοζωάρια. Όχι άφθονα, βρεθήκανε γύρω στα 6 με 7. Τα οποία ήταν γύρω στα 4 ήταν καλά. Στην πρώτη βιοψία δεν βρήκανε. Αρκετά. Τώρα, γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω αν ίσως γινόταν από την αρχή και χωρίς φάρμακα να ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι ακολουθήθηκε το. Λοιπόν, να περάσουμε. Ναι, ναι. Να περάσουμε στο επόμενο. Είναι παρόμοιο και μπορούμε να κάνουμε μαζί τα σχόλια.